φίλοι του Βόλου, καλώς ήρθατε στο Παθεσσαλικό Στάδιο για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας του Βόλου για τη φετινή περίοδο. Μια σεζόν που είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένη με τη φετινή. Αλλά για τους στόχους της ομάδας θα σας τα πει αργότερα ο πρόεδρος. Πριν όμως πάρει το λόγο ο δήμαρχος και πρόεδρος της ομάδας, θα προηγηθεί ο αγιασμός από τον Πάτερ Ιωάννη. Μνημονέτησε εν το ψαλήνι μας των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Προς Θεσσαλονίκης Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα σοφία πρόσχομεν. Αδελφοί παραγγέλλομεν ημίν εν ονόμητι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στέλεστε ημάς από παντός αδελφού, ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοσιν. Και δήμη μίστα ημάς, δε δωρεάν άρτων εφάγομαι παράτινος, αλλά εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα εργαζόμενη, προς το μη επιβαρύνεται να ημών. Και γάρι είμαι προς ημάς τούτο παραγγέλλομεν ημίν, ότι ήτι σου θέλει εργάζεστε μη δέστη έτω. Ακούμε την άσπερη πατούντα εν ημίνα τάκτος μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Αυτούς παραγγέλνουμε και παρακαλούμε, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εστίωσιν. Αυτός ο Κύριος της ειρήνης ημείς δοημήν την ειρήνη διαπαντός εν παντή τρόπο, ο Κύριος με τα πάντο ημών. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάσιν, εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν, τον καιρό εκείνο εις ο Ιησούς, είδε αυτόν τους μαθητάς και είπεν, ημείς έστε το άλλας της γης και αν το άλλας μωρανθεί εν τίνει αλιστήσεστε και ισχύει με βληθεί να έξω και καταπατήστε από τον ανθρώπο κόσμο ευσταθίας των Αγίων της Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σιμών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγιαστή είναι το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτή του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κλείνον Κύριε το όσου και επάκουσον ημώνον Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και γεια σας τα είδα τα ευλόγησον πάντας ημάς δια της κλήσεως των εν αυτών αυχαίνων σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της το είδατος του μεταλήψεως κερατισμού και γενναίες του ημίν Κύριε υγείαν ψυχής και σώματος. Συγκαρογιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και συ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθοποιώ και ζωποιώ σου πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο αρήτου φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων επισκεψάμενος και πάση της δεωμένης σου την ευλογία εν επιχορηγή σας, ούσια τα ελέη και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτά εις πανέργων αγαθών, ότι Θεός ελέου συντηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξαν Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προβήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε. Τιμία την έχει στημένη και επιτυχημένη. Τώρα στείνεται και αυτή. Καλή δύναμη, ήρεμο καλοκαίρι, με υγεία, όλα να πάνε καλά και κάθε ευτυχία στον καθένα και στην προσπάθειά του, λιγότερους τραυματισμούς και να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλα.
αναλυτής Κώστας Παρασκευόπουλος. Βοηθός προπονητής Κάρλος Γκαρσία Μαρτίνες. Προπονητής της ομάδας μας Κώστας Μπράτσος. Και ο team manager Στέλιος Πετσιμέρης. Και περνάμε τώρα στο έμψυχο δυναμικό, ξεκινώντας από τους μικρούς της ΚΑΠΑ 19, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Θανάσης Νταυλαμάνος, Έντι Νταϊλάνη. Και περνάμε τώρα στους μεγαλύτερους, Σιμεών Παπαδόπουλος, Ιβάν Κώστιτς, Ευστάθιος Τάχατος, Γιώργος Μίγας, Αθανάσιος Τριανταφύλου, Κυριάκος Ασλανίδης, Χρήστος Σχέλης, Ντομινίκ Κρούζλιακ, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Αντώνιο Λούνα, Δημήτρης Μεταξάς, ο αρχηγός Τάσος Τσοκάνης, Ζαμπιέρ Μπαριέντος, Σαράντης Τσελεμπάκης, Έντσο Γκάγκη, Παναγιώτης Μωραΐτης και ο Μίλος Ντέλετιτς. Υπάρχει φυσικά και ο Νικολάη Άλχο, ο οποίος όμως λόγω άδειας θα έρθει τις επόμενες μέρες. Και τώρα ο λόγος ανήκει στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της ομάδας, κύριο Αχιλέα Μπέο. Τι έχετε εδώ? Ναι, είναι για το... Καλησπέρα. Να σας μεταφέρω καταρχήν τις ευλογίες του Πατριάρχη, γιατί όσοι δεν ήσασταν κοντά, ήρθε στην πόλη μας, η πόλη γιόρτασε, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Να ξεκινήσω από αυτό που τελείωσε ο Πάτερ, που είπε ότι έχουμε δύο ομάδες, η μία είναι τον Οκτώβριο, εννοεί τις δημοτικές εκλογές. Εγώ δεν τον μπερδεύω, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είμαστε εδώ, οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για την ομάδα. Η ομάδα σήμερα ξεκινάει, να ευχηθούμε όλοι υγεία, οικογενειακή ευτυχία, ανταγωνιστικότητα και να πω, πάμε στην 7η χρονιά. Ξεκινάμε μια χρονιά με πολλές φιλοδοξίες, όνειρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά θα τα υλοποιήσουμε. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι φιλοδοξίες και τα όνειρα στηρίζονται πάνω στους φιλάθλους. Εμείς εσάς θέλουμε και με εσάς αυτούς τους λίγους είμαστε ευτυχισμένοι. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν βασίζεται η ομάδα σε 100-200 που δημιουργούν επεισόδια. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Δημιουργούμε ένα νέο αίμα από φιλάθλους, νέα παιδιά. Μπορείτε να δείτε σε αυτή την πόλη ποιος έχει τους περισσότερους φιλάθλους, ξεκινώντας με τα παιδιά από τις ακαδημίες, τα νέα παιδιά και την οργάνωση που υπάρχει. Και θα καταλάβετε πολλά πράγματα σε 1-2 χρόνια. Έτσι θα πορευτούμε. Οι Αμερικάνοι λένε step by step, βήμα-βήμα, και αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο μέλλον, γιατί έχει ανθρώπους δίπλα που νοιάζονται, που την αγαπάνε και ξέρουμε να κάνουμε τις επιλογές. Ως εκ τούτου ξεκινάμε σήμερα και η ομάδα σε 10 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί στο έμψυχο υλικό. Λείπουν 7 με 8 παίχτες. Είμαστε σε καλό δρόμο, σε συζητήσεις. Απλά ψάχνουμε να πάρουμε τους καλύτερους για να δούμε την μπάλα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κοιτάμε τους αντιπάλους στα μάτια.
καλή χρονιά να έχουμε. Εμείς θα βλεπόμαστε τακτικά και να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και μετά το τέλος της προετοιμασίας να είστε όλοι γεροί, χωρίς τραυματισμούς, Παναγία μου, και ο Θεός να είναι δίπλα μας. Να είστε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Βόλου. Από την αρχή έδειξε ενδιαφέρον. Ήθελα πολύ να έρθω, γι' αυτό και είμαι εδώ. Παρ' όλα αυτά, είμαι έτοιμος να δουλέψω πάρα πολύ, έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους που θέλει ο Πρόεδρος, και αυτό θα κάνω. Πέρυσι η ομάδα κατέλαβε την 6η θέση, έπαιξε στα play-off. Αυξημένες υποχρεώσεις και τα κεκτημένα δύσκολα. Σίγουρα, μια τέτοια χρονιά που έκανε ο Βόλος, σίγουρα θα θέλει κάτι ακόμα καλύτερο. Πιστεύω όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να το κάνουν. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ στην προετοιμασία, έτσι ώστε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους. Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο Βόλο. Όνειρα και φιλοδοξίες, ό,τι δείχνει η εικόνα της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο και καλύτερα. Έτσι και για μένα είναι αυτή η επιλογή πολύ καλή, ένα άλμα για μένα. Όπως πιστεύω κάνει και η ομάδα, γιατί πάμε βήμα-βήμα, αλλά αυτή η ομάδα πιστεύω έχει κάνει άλματα και το δείχνει το ποδόσφαιρο που παίζει. Και ελπίζω να συνεχιστεί και όσο μπορώ και εγώ και τα καινούργια παιδιά να βοηθήσουμε τα πιο παλιά παιδιά που είναι εδώ, να μπούμε γρήγορα στο κλίμα και να βοηθήσουμε την ομάδα να εκπληρώσει στόχους της. Η ομάδα την περασμένη χρονιά έκανε μια πολύ καλή χρονιά και έφτασε να παίξει play-off, να είναι στην εξάδα. Είναι το φορτίο βαρύ και φέτος για σας τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, σίγουρα θα συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα. Θα μπούμε κι εμείς, όπως είπα και πριν, με τα παλιά παιδιά. Και ας ελπίσουμε να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Πάντα υπάρχει και γι' αυτό είναι τα όνειρα, γι' αυτό είναι οι φιλοδοξίες, γι' αυτό είναι οι στόχοι, για να μας δίνουν κίνητρο να βελτιωνόμαστε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και όπως είπε και ο πρόεδρός μας, step by step. Άρα ένα βήμα παραπάνω είναι ένα βήμα προς το καλύτερο. Το προπονητικό πρόγραμμα τι λέει από την αρχή μέχρι τα φιλικά? Θα προσπαθήσουμε στην αρχή να προσαρμόσουμε τα προπονητικά δεδομένα ώστε να υπάρξει χημεία με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα, που ήρθανε και που θα έρθουνε, και σιγά σιγά θα δίνουμε μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο φορτίο στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει αναμονή για 7-8 παίκτες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ρόστερ, όπως είπε ο κύριος Μπέος? Ισχύει αυτό, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Το επιτελείο της ομάδας, οι σκάουτες συνεχώς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν είναι εύκολο αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά όσο περνάει ο καιρός προς την αρχή του πρωταθλήματος, τόσο αρχίζουν και αυξάνονται οι επιλογές που έχουμε. Και οπότε δεν χρειάζεται υπομονή και καλή στόχευση. Και είδαμε και τρεις πιτσιρικάδες να έχουν μπει στην προπόνηση, στην προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Αυτό λέει κάτι? Έγινε κάτω από αυστηρή επιλογή? Αρχικά η επιλογή ήταν ώστε να καλυφθούν θέσεις στις οποίες υπάρχουν κενά από ποδοσφαιριστές, ώστε να μπορεί να διευκολύνεται η προπόνηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έρθουν αυτά τα παιδιά, σημαίνει ότι κάτι προσδοκούμε από αυτούς.